Ναι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, σήμερα η Εθνική Αντιπροσωπεία καλείται να ψηφίσει μια τεράστια μεταφορά πλούτου. Μια μεταφορά πλούτου από τους Έλληνες φορολογούμενους που έχουν καταβάλει 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να ανακεφαλοποιηθούν οι τράπεζες προς όσους επωφεληθούν από την πώληση των μετοχών του ΤΑΦΧΣ, το οποίο ενθαρρύνεται να πουλήσει αυτές τις μετοχές σε τιμές και κάτω από την τιμή κτήσης και κάτω από τη χρηματιστηριακή. Και σταματήστε, κύριε Σταϊκούρα, επειδή είναι μία μέθοδος πάγια, όχι μόνο δική σας και άλλων κυβερνητικών στελεχών, να κραδένετε υποχρεώσεις τις οποίες κληρονομήσαμε από εσάς κάθε φορά που νομοθετείτε. Διότι ξέρετε τι αποδεικνύεται? Ότι εσείς δεν χρειάζεστε κανέναν εξωτερικό καταναγκασμό για να ζημιώνετε το δημόσιο. Κανέναν. Σας υποχρεώνει τώρα κανείς να πουλήσετε άρον-άρον τις μετοχές του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ? Όχι. Δική σας πρόνοια είναι, διότι, όπως είπε και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, όποια και αν είναι η ερώτηση, η ιδιωτικοποίηση είναι η απάντηση. Δια πάσα νόσο. Και παντός καιρού κιόλας. Άρα, θα σας έλεγα ότι έχει εξαντλήσει αυτή η μέθοδος στα καύσιμά της ως μέθοδος αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι σας άκουσα με μεγάλη προσοχή. Για τον ελέφαντα στο δωμάτιο δεν θα μιλήσετε? Εδώ έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα το οποίο δεν ανταποκρίνεται στο θεμελιακό του ρόλο, που είναι η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Μάλιστα. Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος λέει ότι μόνο το 3% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι φερέγγιες. Απαντάει σε κάτι σε σχέση με αυτό το νομοθέτημά σας? Ισχυρίζεστε ότι θα αλλάξουν οι συνθήκες χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας επειδή θα ιδιωτικοποιηθούν άρον-άρον όλα τα κομμάτια τα οποία απέμειναν στο δημόσιο και είναι στο τραπεζικό σύστημα? Απάντηση δεν παίρνουμε, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν παίρνουμε απάντηση, διότι ενδεχομένως εδώ, και ξέρετε τις κακές γλώσσες, πρέπει να είστε και σε θέση να τις διαψεύδετε, διότι μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι εδώ έχουμε να δούνε και λαβήν με τις ηγεσίες των τραπεζών. Διότι το κόμμα σας, επί Προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη, διπλασίασε τα χρέη του προς τις τράπεζες. Από 200 τα πήγε 400. Δηλαδή, αν τον κρατήσετε τον κύριο Μητσοτάκη μετά και τις επόμενες εκλογές, θα το πάει στο ένα δις ο άνθρωπος. Λαιλατείτε το ίδιο σας το κόμμα. Λαιλατείτε το ίδιο σας το κόμμα του. Έχετε διπλασιάσει τα χρέη. Και μάλιστα θυμάμαι και όταν ο κύριος Μητσοτάκης διεκδικούσε την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας, βγήκε, εξελέγει και με μια έτσι υπόσχεση ότι θα τακτοποιήσει και τα οικονομικά της. Και βέβαια, αν αυτό δεν ισχύει, θα σας έλεγα, να σας υπενθυμίσω, ότι θα πρέπει να προστρέξετε στην πρόταση που κάναμε εμείς τα υπερχρεωμένα κόμματα να καταβάλουν το 75% της κρατικής τους επιχορήγησης και να δεσμεύεται μέχρι το 40% της αποζημίωσης των βουλευτών για να εξυπηρετούνται τα χρέη. Αυτό βεβαίως μπορεί να μην αφορά πολλούς από όσους είναι αυτή τη στιγμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, διότι, ξέρετε, στην επόμενη Βουλή 40 ή 50 από αυτούς δεν θα είναι στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα εκλεγούν, αλλά θα ήταν ένα καλό βήμα. Θα ήταν ένα καλό βήμα για να δείξετε ότι εδώ δεν υπάρχει αυτή η συναλλαγή. Το θεμελιακό όμως πρόβλημα έχει επισημανθεί και από άλλους ομιλητές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι ότι εσείς βλέπετε τον κόσμο ανάποδα, κύριε Σταϊκούρα. Οι τράπεζες είναι για να υπηρετούν την οικονομία και την κοινωνία και την παραγωγή, όχι το αντίθετο. Και εδώ πέρα δεν υπάρχει ούτε στο βάθος του τούνελ η λογική με την οποία το συγκεκριμένο νομοθέτημα θα βοηθήσει την πραγματική οικονομία. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό ζήτημα. Κάνετε χαρτοπόλεμο τα 40 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών αντί να περιφρουρήσετε το δημόσιο συμφέρον. Μιλάμε για ύψος ενός ποσού το οποίο είναι παραπάνω και από το μαξιλάρι το οποίο κληρονομήσατε από εμάς. Ισχυρίζεστε ότι το κάνετε διότι τελειώνει η διάρκεια ζωής του ΤΑΦΧΙ ΣΥΓΜΑ, αλλά παραβλέπετε να πείτε ότι θα μπορούσαν οι μετοχές να μεταφερθούν σε άλλο φορέα του δημοσίου. Χωρίς δημόσιο έλεγχο, θα σας έλεγα ότι ανοίγεται το δρόμο για μια μεγάλη εκαθάριση στην ελληνική οικονομία.
Και αυτή την εκαθάριση θα την κάνουν οι τράπεζες. Και επειδή οι τράπεζες έχουν και τον τελικό λόγο στο μεγαλύτερο κομμάτι του Ταμείου Ανάκαμψης, θέλω ειλικρινώς να σας ρωτήσω, με εσάς γιατί να συζητάμε για αναπτυξιακή στρατηγική στη χώρα? Με ποια εργαλεία ακριβώς θα την κάνετε? Πώς η πολιτεία βάζει προτεραιότητες? Πού αξιολογεί ποιον κλάδο πρέπει να στηρίξει, να βοηθήσει, ποιος έχει καλό πολλαπλασιαστεί, για να υποδείξει ρυθμίσεις δανείων σε κλάδο, να προτεραιοποιήσει? Το αφήνουμε και αυτό στον ιδιωτικό τομέα. Είστε απολύτως συνεπείς σε ιδέες οι οποίες πραγματικά έχουν καταστρέψει οικονομίες ξανά και ξανά. Βεβαίως δεν προκαλεί καμία έκπληξη ότι φημώνεται το δημόσιο εν ώψη αποφάσεων σε σχέση με τα κόκκινα δάνεια. Και επειδή έτσι κομπορημονείται και από αυτό το βήμα ότι μειώθηκαν τα κόκκινα δάνεια που έχουν στο χαρτοφυλάκιό τους οι τράπεζες, είναι προφανές ότι απλώς μεταφέρθηκαν σε άλλα χαρτοφυλάκια. Κόκκινα δάνεια είναι κόκκινη όλη η ελληνική οικονομία. Και καλό θα ήταν να δούμε και ποιες είναι οι εταιρείες οι οποίες αυτά τα κόκκινα δάνεια τα παίρνουν και με ποιες διαδικασίες. Και βεβαίως δεν θα περίμενε κανένας κάτι άλλο, καταργείται και το βέτο του δημοσίου σε σχέση με τη διανομή μερισμάτων και μπόνους. Διότι αν δεν χρυσοπληρωθούν αυτοί που θα ζημιώσουν το δημόσιο, η δουλειά φαίνεται ότι στο μυαλό το δικό σας έχει μείνει μισή. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε ότι το δημόσιο θα πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία στον τραπεζικό τομέα, ακριβώς για να μπορέσει να βάλει αναπτυξιακές προτεραιότητες. Όπως πρέπει να έχει ισχυρή παρουσία το δημόσιο και στις μεγάλες υποδομές και στις δημόσιες επιχειρήσεις. Εσείς αντίθετα ξεπουλήσατε τη ΔΕΗ. Θέλω να σας πληροφορήσω ότι στην Ευρώπη και ενδεχομένως και στην αγαπημένη σας Γερμανία, με κυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών, πάνω από 300 περιπτώσεις από ιδιωτικοποίησης υποδομών ενέργειας είχαμε τη δεκαετία 2010 με 2020. Στον τομέα των μεταφορών πάνω από 50, και εσείς και τη ΔΕΗ ξεπουλάτε, ένα λεπτό μόνο κύριε Πρόεδρε, και βεβαίως χαρίζετε και τη ΛΑΡΚΟ. Δεν ξέρω κύριε Σταϊκούρα αν αισθάνεστε ότι κάτι πρέπει να πείτε για το γεγονός ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι στο 4,7 σήμερα, για το γεγονός ότι το χρηματιστήριο πηγαίνει με το κεφάλι κάτω. Νομίζω ότι θα έπρεπε κάτι να πείτε. Δύο σημεία και ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή. Κάναμε μια πρόταση σε συζήτηση με το Υπουργείο Υποδομών. Προτείναμε να εφαρμοστεί το γερμανικό σύστημα για τις αστικές μεταφορές και να πάει στα 9 ευρώ η μηνιαία κάρτα. Επικαλέστηκε το Υπουργείο Οικοδομών οικονομική στενότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι πιστικό, διότι αυτό το μέτρο με βάση το κονδύλι το οποίο εισπράττει ο ΑΣΑ, μιλάω για τις συγκοινωνίες στην Αθήνα, θα κοστίσει γύρω στα 50 με 60 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ικανό όμως να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι του λεκανοπεδίου μετακινούνται. Το ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλονίκη. Είναι ένα τολμηρό βήμα, δεν κοστίζει πολύ, έχει εφαρμοστεί αλλού. Υπάρχει παράδειγμα, υπήρξε έκρηξη μετακινήσεων με τα μάτια μαζικής μεταφοράς και καλείστε, νομίζω, να το κάνετε. Και βεβαίως, επειδή τον κόσμο ανάποδα μπορεί να τον βλέπετε, αλλά προσέξτε μην αναποδογυρίσει ανάποδα, διότι ήρθαν και μηνύματα από την Γαλλία, όπου η Ενωμένη Αριστερά προκάλεσε έναν πολιτικό σεισμό, ο οποίος εμείς προσδοκούμε να ολοκληρωθεί και να κερδίσει στις βουλευτικές εκλογές. Μέχρι τότε, μέχρι να καταλάβετε τι γίνεται και διεθνώς, θέλουμε να σας καλέσουμε για ακόμα μία φορά να μην ζημιώνετε το δημόσιο με τα νομοθετήματά σας. Το δημόσιο συμφέρον εσείς καλείστε να το υπηρετείτε και όχι να το προσβάλλετε. Και κυρίως να μην προσβάλλετε και την νομοσύνη μας εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ.